Καλημέρα. Καλώς ορίσατε όλοι στη φετινή μας Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Συγγνώμη που δεν θα είμαι για φέτος μαζί σας, αλλά η οικογένεια με παρέσει αλλού. Φέτος είναι πράγματι η πρώτη χρονιά μετά από δύο χρόνια που θα έχουμε τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας και να προσπαθήσουμε να υπηρετήσουμε τη χώρα μας στο κομμάτι του τουρισμού από νωρίς. Η χρονιά ξεκίνησε και ξεκίνησε καλά. Και μετά από δύο χρόνια, στα οποία η πανδημία όρισε σε μεγάλο βαθμό ότι συνέβαινε, αλλά η Ελλάδα τα πήγε καλά στην εικόνα και συγκεκριμένα ο τουρισμό στην προσφορά του προϊόντο ακόμα και το 2021, βοηθώντα την εικόνα μα, το βασικό που έχουμε να πετύχουμε φέτο είναι να διατηρήσουμε την έννοια τη καλή υπηρεσία, να υποστηρίξουμε την εικόνα του πελάτη που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια ή ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια από τι προσπάθειε όλων. Και από την εικόνα που είχε η χώρα για τη διαχείριση τη πανδημία. Και αυτό βέβαια υπό άλλε συνθήκε θα φαινόταν εύκολο. Όμω, αν δούμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο τουριστικό προϊόν και ιδιαίτερα στη μεταφορά που αφορά εμά περισσότερο ανά την Ευρώπη, θα δούμε ότι ήδη σε πάρα πολλέ χώρε έχουν δημιουργηθεί δυσκολίε ακριβώ γιατί καλείται το σύστημα να μεταφέρει, να ανταποκριθεί σε πολύ μεγαλύτερου όγκου από τα τελευταία δύο χρόνια. Και αυτό, χωρί να θέλω να σα ζαλίσω με λεπτομέρειε, προφανώ έχει δημιουργήσει σε διάφορα σημεία τη Ευρώπη πάρα πολύ μεγάλε δυσκολίε. Εδώ λοιπόν η πρώτη μα προσπάθεια φέτο, και αυτή η οποία είναι πιο άμεσο αποτελέσματο, είναι να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε όσο μπορούμε μεγαλύτερο μέρο από αυτά τα προβλήματα, είτε αφορούν την ίδια τη μεταφορά, είτε αφορούν την πρώτη εικόνα όταν φτάνει ο, ο, ο επισκέπτη στη χώρα, είτε φυσικά το πώ περνάει σε ένα κατάλημα, πώ περνάει σε ένα εστιατόριο, πώ περνάει σε όλη του την εμπειρία στη χώρα. Η προσπάθεια λοιπόν γύρω από τη διατήρηση τη πολύ καλή υπηρεσία, του πολύ καλού επίπεδου που διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, όταν ξαναπαίρνει μπροστά με τόσο μεγάλη ζέση η διάθεση του πελάτη να ταξιδέψει, η διάθεση του επισκέπτη να δει ξανά την Ελλάδα, είναι ο κύριο άμεσο στόχο ο φετινό. Και σίγουρα γι' αυτό πρέπει για άλλη μια χρονιά να είμαστε πάρα πολύ κοντά ο ένα τον άλλο, με συνεργασία μεταξύ μα στου διαφορετικού κλάδου και υποτομίε του, του τουρισμού, αλλά και φυσικά όπω πάντα και με το κράτο και με τι τοπικέ αρχέ για να μπορούμε να δίνουμε λύσει σε ένα μέρο των προβλημάτων από αυτά που λογικά για άλλη μια χρονιά θα παρουσιαστούν. Γιατί τα πράγματα ποτέ δεν είναι εύκολα, ειδικά όταν ένα σύστημα υπολειτουργεί για κάποιο διάστημα. Άρα, αυτή είναι η πρώτη μα έγνοια. Δεν είναι βέβαια η πιο μακροπρόθεσμη. Πάντα η πιο μακροπρόθεσμη θα είναι, με βάση και το σχέδιο που έκανε ο ΣΕΤΕ α, τα τελευταία και παρέδωσε και στο, και στο κράτος πριν από λίγους μήνες, είναι να διαμορφώσουμε τη μακροπρόθεσμη λογική της, του ελληνικού προϊόντος και αυτή δεν μπορεί να είναι διαφορετική από τη συνεχή προσπάθεια για την αναβάθμιση της ποιότητας, από τη συνεχή προσπάθεια για τη διάχυση του προϊόντος σε περισσότερες περιοχές και σε μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου, που είναι αυτό που προστατεύει και την κάθε περιοχή και την επάρκεια των υποδομών, αλλά και το μέρος, το μέγεθος επένδυσης υποδομές που πρέπει να εξυπηρετεί τόσο τον μόνιμο κάτοικο, όσο και τον επισκέπτη, τον τουριστικό. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη κατεύθυνση την οποία πρέπει να υπηρετήσουμε ή να συνεχίσουμε να προετοιμάζουμε πιο σωστά για τα επόμενα χρόνια. Έχοντα πει αυτά τα γενικά και ευχαριστώντα όλου για την υπομονή του να με ακούσετε, να πω βέβαια ότι και η Aegean δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Φέτο παραλαμβάνουμε 11 καινούργια αεροπλάνα. Το, το πρόγραμμα επένδυσεώ μα ξαναγύρισε σε πιο γρήγορου ρυθμού για να καλύψει και το κενό του 2021 και έτσι είμαστε βέβαιοι ότι θα λειτουργούμε με πολύ μεγάλη δυναμική όλη το υπόλοιπο χρόνο. Κάθε μήνα παραλαμβάνουμε περίπου δύο ή τρία αεροπλάνα τους επόμενους, μήνε. μήνες. Χτίσαμε ένα νέο περιβάλλον με τα lounge μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και θα το επεκτείνουμε και σε άλλα κομμάτια στην Αθήνα και γενικά προσπαθούμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη επένδυση και προσπάθεια σε νέες υπηρεσίες, το Wi-Fi στα αεροπλάνα, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διαφοροποίηση υπέρ του πελάτη, η οποία να βοηθάει και στην πρώτη εικόνα της χώρας, αλλά φυσικά και την ίδια την εταιρεία στην ανταγωνιστικότητά της. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους που είχατε την υπομονή να με ακούσετε. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία με την Aegean και τον προηγούμενο χρόνο. Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες όλοι μαζί μέσα από το ΣΕΤΕ να χτίσουμε κάτι και να είμαστε και εδώ την επόμενη χρονιά μαζί να τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ πολύ.